Λύκειο. Η πόλη Μηθέας να δεσμευτεί το Υπουργείο Υγείας να προσφέρει 115 εκατομμύρια. Στην άλλη επιτροπή θα σας πούμε γιατί πώς μεθοδεύτηκε να αγοράσει μια ιδιωτική εταιρεία νοσοκομείο και όχι ιδιωτική κλινική. Και να πείτε ο συνάδελφος στον κύριο Βουρίδη πώς μεθόδευσε να πουληθεί ένα νοσοκομείο. Κύριε Πρόεδρε, προεδρεύοντα, αφήστε παρακαλώ 7 λεπτά τίποτα παραπάνω. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, ξέρω ότι είναι και περασμένη η ώρα, αλλά νομίζω ότι με το δεδομένο ότι θα ξαναμιλήσουμε πολλές φορές για αυτά τα θέματα, ουδεμία κατηγορηματική τοποθέτηση δεν πείθει αυτή τη στιγμή, εκτός ίσως από μερικές γενικές παραδοχές, παύλα ερωτήματα. Ένα κέριο και συγκλονιστικό, θα έλεγα εγώ, ερώτημα είναι εάν πρέπει να υπερασπιστεί κάποιος συνάδελφος το σύμφωνο, το τριμερές ή μνημόνιο ή εμμογιού, όπως θέλετε πείτε το, θα έπρεπε να εξηγήσει ποια ήταν η ανάγκη να τεθεί ρήτρα μυστικότητος και εμπιστευτικότητος. Αν όλα ήταν καθαρά και όλα δεν έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει καμιά σκιά, δεν υπήρχε καμιά σκιά, για ποιο λόγο τέθηκε αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητος? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δεύτερο ερώτημα είναι, ήταν το γιγαντιαίο ερώτημα μάλιστα, ήταν σύνομοι, ήταν σύμφωνοι με την αποστολή, με τον προορισμό του ιδρύματος αυτού ως κοινοφελούς ιδρύματος, ανεξάρτητα αν ήταν ιδιωτικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ήταν κοινοφελές ίδρυμα. Προβλεπόταν από το καταστατικό του, από την αποστολή του, από τη βούληση του διαθέτη, του δωρητή, να γίνει ιδιωτική περιουσία. Θα κρίνουμε στην πορεία εάν οι χειρισμοί ήταν αναγκαστικοί χειρισμοί. Αλλά πρέπει να κρίνουμε και το εξής. Εάν στην πορεία από την έναρξη των οικονομικών προβλημάτων και μέχρι την κατάληξη, την τελική κατάληξη που ήταν η εκποίησή του, υπήρξε μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησαν στο αναπόφευκτο αυτό συμπέρασμα. Διότι δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ότι το αποτέλεσμα ήταν υποχρεωτικό χωρίς να εξετάζουμε τις προϋποθέσεις, τα βήματα που οδήγησαν εκεί. Σε αυτή την εξέταση έχει θέση και ο συμβιβασμός με το Βγενόπουλο. Διότι, όπως είπε πολύ σωστά ένας συνάδελφος προηγουμένως, ήταν πραγματικά ετεροβαρύ συμβιβασμός. Τι πήρε τότε τον Τινάν για να κάνει το συμβιβασμό? Δεν πήρε τίποτα. Μόνο τη διαβεβαίωση ότι θα αντιμετωπιστεί ως κάθε καλόπιστος οφειλέτης. Αυτό ήταν το αντίτιμο. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν μιλάω για ποινικές ευθύνες αναγκαστικά. Αλλά όποιος αναλαμβάνει το ρίσκο και την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, ως πολιτικός προϊστάμενος να επιβάλλει ουσιαστικά, να πιέσει, να επιβάλλει μια λύση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αναλαμβάνει και τον κίνδυνο να κριθεί για αυτήν όταν αποτύχει. Και όχι αποτύχει εξαιτίας αντικειμενικών γεγονότων, να αποτύχει εξαιτίας του ίδιου του τρόπου με το οποίο έγινε ο συμβιβασμός. Ακόμα και ο ίδιος ο δανεισμός, ο υπερδανεισμός του Ιδρύματος πρέπει να ελεγχθεί. Βεβαίως οι χειρισμοί βάζω, βγάζω, αλλάζω διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπα τα οποία μετέχουν και του επομένου σχήματος είναι επιλείψιμα. Όχι μόνο, ας πούμε, ποινικά επαναλαμβάνω, αλλά και στην κοινή λογική. Και ένα άλλο ζήτημα ήθελα να πω. Θέλω να είμαι μέσα στον χρόνο. Τα επίτηκα ζητήματα τα οποία εδώ κρίναμε και είδαμε ότι είναι όντως ερευνητέα, στα επίδικα μάλλον ζητήματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε και τις συμπεριφορές των κρατικών λειτουργών που επόπτευαν. Η εποπτεία δεν έφτανε, δεν μπορούσε εκ του νόμου να φτάσει στο σημείο να ορίσει η διοίκηση ή να επιβάλλει παραιτήσεις διοικήσεων. Είναι σαφές και πρέπει να το κάνουμε εξίσου σαφές εδώ πέρα στη συζήτησή μας ότι ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός υγείας στο ίδρυμα αυτό, στο νοσοκομείο, δεν είχε εξουσία εποπτείας. Πέραν του να ερμηνεύει, να βλέπει και να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η κρατική χρηματοδότηση διοχετεύοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ τελείως τεχνικά, και να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται, μάλλον διενεργείται η εκπαίδευση των νοσηλευτών, του ιατρικού προσωπικού, μέσα από τις δομές αυτού του νοσοκομείου. Καθαρά, σαφέστατο, δείτε το και στην ιδρυτική του πράξη. Έτσι λοιπόν, όταν ένας υπουργός επεμβαίνει, αυτό θα το εξετάσουμε. Εγώ σας το λέω ουδέτερα και ήρεμα. Αλλά δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε.
Και νομίζω ότι γίνεται και ένα στρατηγικό λάθος από την πλευρά όσο αν αυτή τη στιγμή έρχονται με σθένος και με επιμονή να υπερασπίσουν τον τρόπο αυτό κατάληξης του νοσοκομείου. Είναι ένα στρατηγικό λάθος. Αφήστε λίγο το χρόνο. Αφήστε λίγο το χρόνο να δούμε εάν όλες οι κινήσεις προγενέστερες και μεταγενέστερες είχαν μια ενιαία γραμμή, διοίκουσα γραμμή, η οποία οδήγησε στο μνημόνιο. Που για μένα είναι το κομβικό σημείο, εκείνο το κομβικό σημείο, θα το αναλύσουμε το μνημόνιο αυτό σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, θα δείτε λέξη προς λέξη κατέτεινε και οδηγούσε στο αναπόφευκτο αυτό συμπέρασμα. Κατάληξη. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Τα υπόλοιπα στις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό. Ένα διαδικαστικό, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, προς διευκρίνηση.